Main Event Review Επ τι γίνεται παιδιά, Wrestling News DR εδώ Είμαι ο ρίπερ και σήμερα σας φέρνω το review από το Main Event Show που έγινε στις 12 του Το 12 Τυχαίο Ναι Και αυτό το Main Event προσωπικά εγώ επειδή ήταν στις 12 του 12 Και μόνο γι' αυτό το λόγο περίμενα να είναι ένα καλό Main Event Ούτε επειδή είναι πριν το TLC ούτε τίποτα και δεν ήταν καλό main event. προσωπικά πιστεύω δεν μου άρεσε και τόσο, δεν είχε τόσο καλά μάτσει. Είχα απογοητευτεί και κάπω από το προηγούμενο που ήταν φυσικά καλύτερο από αυτό. Πάμε όμω να δούμε αναλυτικότερα. Αρχικά έχουμε τον Miz και, στο, και τον Michael Cole στο ring, του δύο commentators του main event. Ο Miz, ο οποίο τώρα πια έχει γυρίσει εντελώ face, δηλαδή τον κάνω και cheer τώρα πια όλοι. Οπότε έχει γίνει εντελώ face. Και μα ανακοινώνουν έτσι τα profiles, μα δείχνουν τα profiles των δύο superstar που θα αντιμετωπιστούν στο κεντρικό match. Αλμπέρτο Rio εναντίον Ράιμπακ. Ο Αλμπέρτο Τελρίο, όπω είπα και στο ρο, παίρνει κυρίω μάτσει σε ρο και σμάγκτον εναντίον Σινκάρο Ζακράτζερ και Μπρότσου Κλέη για να γίνει κάπω over νικώντα αυτού, αναγκάζοντά του να κάνουν τα πάω στο Cross Breaker. Όμως, στο προηγούμενο ρο ε, αντιμετώπισε τον Ζακράτζερ, νίξε φυσικά και μάλλον νίκησε αυτό το match μόνο και μόνο για να χάσει σε αυτό το match ενάντια στο Ryback. Σε αυτό ήταν το match του main event. Ο Ryback ήταν σίγουρο πω δεν υπάρχει περίπτωση να χάσει match πηγαίνοντα προ το TLC. Το μόνο match που είχε χάσει ο Ryback 1-1 one -on -one είναι τότε με τον Σίμπαν και τον Brad Maddox στο Cell. Και ο Αλμπέρτο Rio δεν είναι καν στο TLC match card, οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να νικήσει τον Ryback. Clean. Γενικότερα πιστεύω να χάσει ο Ράιμπακ, δεν υπήρχε περίπτωση. Και το ματ δεν μου άρεσε τόσο πολύ. Δεν με εντυπωσίασε, εντάξει, σίγουρα είχαμε κάποιε κινήσει. Δεν θα μπορούσα να πω έτσι πολύ ωραίε. Είχαμε κάποια αντίθετα γκουρι κίξ σε, σε, κάποια φάση, όπω βλέπουμε στην εικόνα, είχε πιάσει το χέρι του Ράιμπακ όταν ήταν στα σκαλιά. Είχαμε και κάποιε δυνατέ κινήσει από τον Ράιμπακ, όπω και πάντα άλλωστε. Και φυσικά στο τέλο με Σέλσοκ νικάει τον Αλμπέρτο Ντελρίο και ετοιμάζεται το momentum του ανεβαίνει κι άλλο για το 6-man tag match στο TLC αυτός με την Team Hell θα αντιμετωπίσουν τη Shield, Roman Reigns, Dean Ambrose και Seth Rollins θα τα δούμε φυσικά όλα τα match του TLC pay per view στο TLC predictions που θα ανέβει σύντομα οπότε αυτό είναι το πρώτο match περνάμε στο δεύτερο match το οποίο ήταν 3MB εναντίον των High Flyers Tyson Kidd και Justin Gabriel. Παραδόξως το δεύτερο match της βραδιάς ήταν και το καλύτερο match της βραδιάς πιστεύω. Μου άρεσε το δεύτερο match, δεν ξέρω, ε, δεν μου άρεσαν καθόλου 3MB, ο Mahal, ο McIntyre και ο Slater. Μου άρεσαν πολύ οι άλλοι δύο, ο Gabriel και ο Kidd. Αλλά πραγματικά δεν περίμενα αυτό το match να είναι τόσο καλό όσο στο τέλος αποδείχθηκε να είναι η ε, 3MB είναι μια ομάδα που μέχρι τώρα δεν με έχουν εντυπωσιάσει καθόλου, δεν έχουν κάνει κάτι σοβαρό παρά μόνο να νικήσουν την Team Cobro, να κάνουν ευθές τη Team Cobro Ναι, και να πάρουν και κάποιες cheat νίκες σε ενάδες στον του Clay νομίζω Τέλος πάντων, high fly κινήσεις είχαμε φυσικά τον Justin Gabriel και τον Gid, κάποια outside dives Φτάσει στον Gid κάθε φορά που τον βλέπω, μου αρέσει πάρα πολύ, είναι καταπληκτικό στο ring, πιστεύω, το έχω πάρα πολλές φορές Μπορεί να μην τη βαρθεί, αλλά εγώ θα το ξαναπώ. Πρέπει να πάρει push για Championship, για Midgard Zone. Αυτή τη στιγμή μπορεί να πάρει για τη US Zone. Τέλο πάντων, ε, στο τέλο αυτό που έγινε είναι να πάρουν την νίκη η 3MB. Ε, η νέα αυτή ομάδα, νέα σχετικά. Και ο Heath Slater με το DDT, αυτό το strong DDT που έχει γίνει πάλι το finisher του γιατί αλλάζει finisher κάθε τόσο ο Heath Slater Παίρνει την νίκη ενάντια στον Dyson Kid Τώρα οι 3MB δεν πιστεύω να πάρουν ιδιαίτερο push για κάτι, ξέρω εγώ, ένα storyline. Να του βάλουν σε ένα storyline. Θα ήταν ωραίο να συμμετέχουν σε ένα storyline. σω, ε, παρόλο που δεν μου αρέσουν, ίσω αυτό το storyline να ήταν καλό. πώ ξέρω εγώ, να του κάνανε κάτι με evolution. Δεν νομίζω να πετύχει βέβαια, αλλά θα μπορούσαν να το δοκιμάσουν τουλάχιστον. Το main event λοιπόν αυτό δεν ήταν τόσο καλό. Κάποτε το φτάνουμε στο τέλο αυτού του main event review. Ήταν μικρό το βίντεο. Εντάξει, πάντα, ήτανε, πάντα είναι μικρά τα reviews αυτά του main event γιατί είναι και μικρό το show. Παρ' όλα αυτά, ελπίζω να σας άρεσε το review, κάντε like το βίντεο αν σας άρεσε, οπωσδήποτε κάντε comments για τη 3MB. Θέλω να γράψετε τι πιστεύετε εσείς ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάτι χρήσιμο, σε τι μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αν σας αρέσουν, αν δεν σας αρέσουν, ποιος είναι ο αγαπημένος σας από αυτά τα τρία μέλη, γράψτε τα comments αυτού εδώ του βίντεο. Επίσης σκεφτείτε τις στο μου σε facebook και twitter, τα links θα είναι από κάτω στο description. Έρχεται και το prediction για το TLC παιδιά, είμαι ο Reaper, show off.